Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την έναρξη μιας νέας εποχής στην πολιτική ιστορία της Πορτογαλίας σηματοδοτεί η αυριανή ορκομοσία και η επίσημη ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου Μάριο Σοάρες. Η Ελλάδα, φίλη χώρα που διατηρεί άριστες σχέσεις με την Πορτογαλία, εκπροσωπείται στην τελετή της ορκομοσίας από τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Ατζετάκη. Ο Πρόεδρος αναχώρησε για την Λισαβόνα στις 11 το πρωί και εδώ παρακολουθείται στιγμιότυπα από την αναχώρησή του. Η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων αποκαθίσταται σταδιακά καθώς συνεχίζεται η διανομή των επιδοτηρίων στους ιδιοκτήτες. Στο Βόλο, δύο απεργοί από τους ιδιοκτήτες φορτηγών που αρνήθηκαν να επαναλάβουν εργασία συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Την παράταση της αναστολής της αποχής των δικηγόρων από τα δικαστήρια μέχρι τις 12 Απριλίου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Νόντα Ζαφυρόπουλου και παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γιώργου Ασημακόπουλου. Έφτασε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Πάβο Μαϊρίνεν. Ο Φιλανδός Υπουργός, όπως ανακοινώθηκε από τη Λευκοσία, θα επισκεφθεί επίσημα και την Κύπρο. Συνεχίστηκαν σήμερα για δεύτερη μέρα στη Χαλκίδα οι εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με εισηγήσεις και τοποθετήσεις στο μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι εργασίες τερματίζονται αύριο. Με εισηγήσεις του γραμματέα του κόμματος Θόδωρου Κατριβάνου και του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Χρήστου Ρουμελιωτάκη, άρχισε σήμερα το πρωί η Ειδική Σύνοδος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ, που είναι αφιερωμένη στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δημοτικές εκλογές. 5 νεκρούς και 42 τραυματίες ήταν σήμερα στο Λίβανο ο αιματηρός απολογισμός από έκρηξη βόμβα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στην Ανατολική Βηρυτό. Η έκρηξη τρίτη σε δύο εβδομάδες έγινε σε ώρα αιχμής κοντά στα γραφεία του κόμματος των φαλαγκητών του Αμίν Τζεμαγγέλ. Το Σοβιετικό Πρακτορείο ΤΑΣ κατηγόρησε το Ισραήλ και τους πράκτορές του ότι βρίσκονται πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις όπως η σημερινή, με στόχο να υπονομευθεί η πορεία της αποκατάστασης της ειρήνης στο Λίβανο. Ο πρόεδρος του Ισμερινού, Λεόν Φέμπρες Κορντέρο, απέλυσε από το αξίωμά του τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας Βάργας Πάζος, ο οποίος στασίασε με έτοιμα την παρέτηση του Υπουργού Άμυνας Λάινας Πινέρος, τον οποίο κατηγόρησε για διαφθορά. Ο Βάργκας Πάζος έχει οχυρωθεί στην αεροπορική βάση Μαντάρα, κοντά στο Κίτο, από όπου έκανε έκκληση για υποστήριξή του από τις ένοπλες δυνάμεις. Με ψηφίσματα και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι ελληνικές γυναικείες οργανώσεις έδωσαν το παρόν τους στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μηνύματα για τη σημερινή ημέρα απίθυναν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και όλα τα πολιτικά κόμματα. Από παραδρομή στο δελτίο μας των 9.30 δεν αναφέρθηκε το μήνυμα που εξέδωσε για τη σημερινή ημέρα η Δημοκρατική Ανανέωση. Η Δημοκρατική Ανανέωση τονίζει το μήνυμά της ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου και η βελτίωση των συνθήκων της ζωής του λαού επιβάλλουν την αξιοποίηση των ικανοτήτων ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ανδρών και γυναικών. Σημειώνει επίσης ότι η σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση απειλεί να θέσει σε δεύτερη μοίρα τα αιτήματα των γυναικών για ουσιαστικά μέτρα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, εκατοντάδες γυναίκες στη Χιλή ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους του Σαντιάγκο για να διαμαρτυρηθούν για άλλη μια φορά κατά του στρατιωτικού καθεστώτος. Κύριο σύνθημα των γυναικών ήταν η προτροπή στον δικτάτορα Πίνοσετ να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντιβαλιέ και του Μάρκος και να εγκαταλείψει την εξουσία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τις διαδηλώτριες και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχουν δεκάδες τραυματισμοί και συλλήψεις.
σε αποκριάτικο ξεφάντωμα καλεί αύριο τους δημότες ο Δήμος της Αθήνας. Η παρέλαση του καρνάβαλου θα αρχίσει στις 3 από το Δημαρχείο και διαμέσου των κεντρικών οδών της πρωτεύουσας θα καταλήξει στο Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου. Στις 5 το απόγευμα θα γίνουν αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Ζάπιο και στην πλατεία Φιλομού Εταιρείες. Λόγω της παρέλασης του καρνάβαλου θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από τις 3 το μεσημέρι στην οδό Αθηνά, στην πλατεία Ομονίας, τη Σταδίου, την πλατεία Συντάγματος, τη Φιλελλήνων, την Αμαλίας και τέλος στην οδό Διονυσίου Αεροπαγήτου. Και τώρα οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε επιμέλεια του αθλητικού μας συντάκτη Δημήτρη Βαζογιάννη. Θαυμάσια η ΑΕΚ με ηγέτη τον Μάρτον Εστερχάζη νίκησε το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον Μπας Γιάννενα με 4-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Εστερχάζη, βλέπουμε στιγμιότυπα, και από ένα ο Στάνμπεργκ και ο Μαύρος. Το γκολ του Μπας Γιάννενα σημείωσε ο Μάιπας. Για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, το Εγάλεο νίκησε σήμερα την Άουσα με 2-1. Τα πιο σημαντικά από τα αυριανά ματς είναι προοδευτική Λεβαδιακός, Διαγόρας Ατρόμητος και Βέρεια Αθηναϊκός. Και να περάσουμε στο μπάσκετ. Ο πρωτοπόρος Άρης διατήρησε το αίτητό του και απέναντι στο δεύτερο της βαθμολογίας Ολυμπιακό μέσα στο Παπαστράτιο. Απόψε νίκησε με 102-88 και 40 πόντους πέτυχε ο Γκάλης. Ήταν το 12ο μάτς στο φετινό πρωτάθλημα που ο Άρης ξεπέρασε τους 100 πόντους και έτσι δημιούργησε νέο ρεκόρ. Το παλιό κατήχε η ίδια ομάδα από την περίοδο 1983-84 με 11 μάτς στα οποία πέτυχε σκορ πάνω από 100 πόντους. Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε ο Sporting. Κέρδισε τον Νία Ρίστ με 81-63. Τα άλλα αποτελέσματα, Παναθηναϊκός Απόλλων Πάτρας 103-54, Σέρες ΑΕΚ 82-76, Ηρακλής Πανελλήνιος 81-77, ΠΑΟΚ Ιωνικός 183 και Περιστέρι Πανιώνιος 66-80. Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία. Άρης 40, Ολυμπιακός 35, Παναθηναϊκός 35, ΠΑΟΚ 35, Πανιώνιος 34, ΑΕΚ 30, Ηρακλής 30, Απόλλων Πάτρας 29, Ιωνικός 28, Περιστέρι 26, Σπόρτινγκ 26, Νία Ρίστ 25, Πανελλήνιος 25 και Σέρες 22. Ο μετρολόγος Πάνος Γιανακόπουλος θα μας ενημερώσει τώρα για τον αυριανό καιρό. Καλό θα είναι και σήμερα ο καιρός παρά τις τοπικές βροχές που περιμένουμε να πέσουν στα βόρεια διαμερίσματα της χώρας. Ώστε πιο αναλυτικά, για σήμερα Κυριακή, στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα και κυρίως στις βορειότερες περιοχές προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες ασθενείς βροχές, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μόνο λίγες νεφώσεις και αρκετός ήλιος. Το πρωί κατά τόπους η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές θα είναι βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια παιδινά θα κυμανθεί από 6 μέχρι 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 9 μέχρι 18 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής για σήμερα θα έχουμε λίγη μόνο συννεφιά και αρκετό ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη στην αρχή θα έχει συννεφιά και πιθανό να σημειωθεί ασθενής πρόσκαιρη βροχή, αλλά προοδευτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 13 βαθμών. Τώρα για αύριο Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός σε όλη τη χώρα, θα έχουμε μόνο λίγες νεφώσεις, αλλά αργότερα στη Δυτική Ελλάδα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και προς το βράδυ είναι πιθανόν εκεί να βρέξει. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα. Καλή νύχτα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.